Από κέντρο ετούτων άσυλο στη Γερμανία είχε περάσει ο δράστης της παρολίγων επίθεσης στο Παρίσι, ανήμερα της πρώτης επετείου των επιθέσεων στο Σαρλί Εμπτό. Είχε μείνει σε διαμέρισμα σε κέντρο για ετούντες άσυλο στο Ρέγκλινσχάουζεν της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Οι αρχές προχώρησαν σε έρευνα στο διαμέρισμα που διέμενε. Δεν ξέρουμε την πραγματική του ταυτότητα μέχρι στιγμής. Κάθε φορά εμφανίζεται με διαφορετικό όνομα στο τμήμα καταγραφής μεταναστών, στην αστυνομία του Λουξεμβούργου και της Γαλλίας. Μετά την έρευνα στο κέντρο ετούντων άσυλο, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε δώσει 4 διαφορετικά ονόματα στις γερμανικές αρχές και 3 διαφορετικές υπηκότητες. Παρουσιαζόταν ως Σύρος, Μαροκινός και Γεωργιανός. Φέρεται επίσης να είχε ζωγραφίσει σε τοίχο το έμβλημα του Ισλαμικού κράτους.